Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ας ξεκινήσουμε από το ότι η μόνιμη και σταθερή δουλειά δεν είναι ούτε προνόμιο για λίγους, ούτε έπαθλο για τυχερούς, είναι ανάγκη και δικαίωμα για όλους. Το έχουμε επαναλάβει πολλές φορές ότι οποιαδήποτε συζήτηση για τη στελέχωση των υπηρεσιών είναι αναγκαστικά μια πολιτική συζήτηση. Η δραματική έλλειψη προσωπικού που υπάρχει σε κρίσιμες για το λαό υπηρεσίες, όπως η υγεία, η παιδεία, οι κοινωνικές υποδομές, όχι μόνο είναι αποτέλεσμα της πολιτικής των αστικών κυβερνήσεων, αλλά και προϋπόθεση για να εφαρμοστεί αυτή η πολιτική. Για σκεφτείτε λιγάκι, διευκολύνει ή όχι την προώθηση της ιδιωτικοποίησης της υγείας η τραγική υποστελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων? Θα ήταν ίδια η κατάσταση αν υπήρχαν στελεχωμένες και εξοπλισμένες πρωτοβάθμιες δομές υγείας με έμφαση στην πρόληψη? Σίγουρα όχι. Γιατί τότε δεν θα υπήρχε επαρκής πελατεία για τα μεγάλα μονοπόλια που λιμένονται σήμερα το χώρο της υγείας. Αντίστοιχα, αν τα δημόσια σχολεία κάλυπταν ολόπλευρα τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών, δεν θα είχαν εκτοξευθεί οι ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση που κάνουν τις λαϊκές οικογένειες να ασφικτιούν. Το ίδιο συμβαίνει και με τις αναγκαίες κοινωνικές υπηρεσίες για τους ανθρώπους με αναπηρία, όπου πάλι οι οικογένειες πληρώνουν από την τσέπη τους την ανεπάρκεια και την υποστελέχωση των κρατικών δομών. Το νομοσχέδιο δεν έχει καμία σχέση με την αξιοκρατία, το αντίθετο μάλιστα. Τα περί αξιοκρατίας και γύρω και εξ ονόματος αυτής είναι άνευ ουσίας για να ξεγελάσουν τους εργαζόμενους. Οι εργοδότες με όπλο το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο Χατζηδάκη Γεωργιάδη και των προκατόχων τους, με ρυθμίσεις που αποτελούν προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, τσακίζουν περαιτέρω τα εργασιακά δικαιώματα. Στο πλαίσιο αυτό πυκνώνουν και οι απολύσεις αμαία και χρόνιων πασχόντων. Είναι χαρακτηριστικό ότι τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναπηρία μετά το 2020 τη στήριξαν όλα μαζί τα ελληνικά αστικά κόμματα του Ευρωκοινοβουλίου, όλοι τους πλην ΚΚΕ. Άσυλα ονομάζουν τις δομές οι κυβερνώντες όταν είναι δημόσια, τα απαξιώνουν και τα συκοφαντούν, αλλά όταν είναι ιδιωτικά τα ονομάζουν ευαγή ιδρύματα της υγιούς επιχειρηματικότητας. Οι βαριά ανάπηροι στη χώρα μας υπολογίζονται σε 500.000. Για ακόμα μια φορά η διαδικασία έγκρισης προσωπικού βοηθού προβλέπει κόφτες και περιορισμούς, αφού οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αξιολογηθούν για άλλη μια φορά από τις γνωστές επιτροπές που στόχο έχουν τον περιορισμό των δικαιούχων, όπως έχει αποδείξει η μέχρι τώρα πείρα. Το ΚΚΕ με σχεδόν 100 ερωτήσεις από το 2022 ανέδειξε και στη Βουλή τα μεγάλα προβλήματα των ΑΜΕΑ και διεκδίκησε λύσεις. Υπερασπίστηκε τα κοινωνικά αδιαπραγμάτευτα δικαιώματά τους και τις ανάγκες τους. Εμείς καταδικάζουμε την πολιτική του ΚΕΑΔΑ και την εγκληματική λογική του κόστους ωφέλους που προωθούν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις της. Όσο για το άρθρο 3, τι άλλο είναι από μια καλοστημένη παγίδα? Υπάρχει κάποιος καλοπροαίρετος, κάποιος καλόπιστος που μπορεί να πιστέψει ότι αυτό λύνει κάποια προβλήματα? Λέτε συνεχώς για αξιοκρατία, δικαιοσύνη και ίση μεταχείριση. Είναι αποκαλυπτικό στο νομοσχέδιο το πώς την καταλαβαίνετε. Από το σύστημα ανταμοιβής αποκλείονται ολόκληρες κατηγορίες εργαζομένων, όπως οι ελαστικά εργαζόμενοι. Περαιτέρω διαχωρισμός γίνεται ανάλογα με τη φύση των καθηκόντων. Όπως είναι στημένο το σύστημα, με ποιον δείκτη μέτρησης άραγε σκοπεύετε να μετρήσετε την προσφορά κατηγοριών εργαζομένων, όπως π.χ. των εργατών καθαριότητας, των τεχνητών, των τραπεζοκόμων στα νοσοκομεία και άλλων? Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ενισχύει την ταξική επιθετικότητα του κράτους απέναντι στους δημόσιους υπαλλήλους και κατ' επέκταση σε όλους τους εργαζόμενους. Συνεπώς, η λεγόμενη αξιολόγηση δεν έχει καμία σχέση με την ανάγκη επιστημονικής, τεχνικής, επαγγελματικής στήριξης των δημοσίων υπαλλήλων, ώστε οι ίδιοι και οι κρατικές κοινωνικές υπηρεσίες να γίνουν καλύτερες, να γίνουν σύγχρονες, πιο ποιοτικές στην παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών. Η άμεση σύνδεση της αξιολόγησης με τη μισθολογική εξέλιξη και τον βαθμό επίτευξης στόχων θα οδηγήσει
στη συρρήκνωση μισθών και συντάξεων, στην εξέλιξη των αρεστών που υποτάσσονται στις οδηγίες κυβερνήσεων που υλοποιούν κατευθύνσεις και οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε απαιτήσεις δηλαδή του κεφαλαίου, στην εντατικοποίηση της εργασίας, γιατί αυτό που επιδιώκεται είναι εργαζόμενους σιωπηλούς, φοβισμένους, να μην σηκώνουν κεφάλι και κυρίως να μην διεκδικούν. Θέλετε να διαμορφώσετε υπαλλήλους ταυτισμένους με το σύστημα, με τους στόχους και με όλα αυτά που μέχρι τώρα έχουμε αναλύσει. Μισό λεπτό. Βλέπουμε το κράτος να γίνεται απίστευτα γρήγορο και εξαιρετικά αποτελεσματικό όταν πρόκειται να αδειοδοτήσει και να στηρίξει μια επένδυση. Για παράδειγμα, στον τομέα των ΑΠΕ, των ανεμογεννητριών, αλλά όταν στην ίδια ακριβώς περιοχή καλείται να προστατεύσει την περιουσία, ακόμα και τη ζωή των κατοίκων από μια αεροποντή, αυτό το ίδιο κράτος αποδεικνύεται εντελώς απρόθυμο και αναποτελεσματικό. Χρειάζεται πραγματικά πολύ μεγάλο θράσος και η κυβέρνηση το διαθέτει για να διαφημίσει το νέο σύστημα προσλήψεων και να μην κάνει ούτε μία μόνιμη πρόσληψη σε όλες εκείνες τις δημόσιες υπηρεσίες που έχουν τα χάλια τους, που είναι υποστελεχωμένες και υπολειτουργούν, με αποτέλεσμα ο κόσμος να ταλαιπωρείται. Συνεπώς, το πρώτο και το κυριότερο ζήτημα δεν είναι η τεχνοκρατική πτυχή για το πώς θα πραγματοποιηθούν και θα ολοκληρωθούν ως διοικητικές διαδικασίες, αλλά με ποιο κριτήριο και με ποιον προσανατολισμό γίνονται. Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή που η κυβέρνηση έφερε μεταβαίων και κλάδων το σύστημα των μπόνους στο δημόσιο τομέα, επεσήμανε ότι με την εφαρμογή του συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής, η κυβέρνηση έρχεται να υλοποιήσει ένα στρατηγικό στόχο τη σύνδεση των αποδοχών με τη στοχοθεσία και την αντιδραστική αξιολόγηση. Οι υπουργοί και διευθυντές, υποτάσσοντας τις δημόσιες υπηρεσίες στην προώθηση της επιχειρηματικής δράσης και της κερδοφορίας, χωρίς κανένα αντικειμενικό κριτήριο, θα μπορούν να αποκλείουν υπαλλήλους, να τους διαφοροποιούν, να τους διαχωρίζουν, να αυξάνουν ή να μειώνουν κατά το δοκούν τις αποδοχές τους. Είναι λοιπόν απόλυτα δικαιολογημένες οι ανησυχίες που εκφράζουν οι εργαζόμενοι του χώρου, ότι οι αρεστοί της κυβέρνησης ή της εκάστοτε διοίκησης θα έχουν προνομιακή μεταχείριση έναντι των υπολείπων. Η κυβέρνηση με τον ψευδεπίγραφο τίτλο περί εξυγχρονισμού κλπ. Επιχειρεί τεχνιέντος να πείσει τους εργαζόμενους ότι θα εδραιώσει με αυτόν τον τρόπο τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την αντικειμενικότητα στο σύστημα προσλήψεων. Ενώ στην ουσία αυτό που κάνει είναι να θολώνει το ταξικό του πρόσημο. Αν λοιπόν η κυβέρνηση θέλει να μειώσει το πραγματικά μεγάλο διοικητικό βάρος που συνεπάγονται οι συνεχείς προσλήψεις, αναλώσουν προσωπικού και στη συνέχεια η λήξη των συμβάσεων εργασίας του, δεν έχει παρά να εισακούσει το αίτημα των εργαζομένων που πολλές φορές το έχει φέρει στη Βουλή και το ΚΚΕ για μονιμοποίηση όλων των συνταξιούχων. Τελειώνοντας, να υπενθυμίσω ότι καταθέσαμε και χθες τροπολογία προσθήκη σε αυτό το σχέδιο νόμου με θέμα επαναφορά και καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξη στους εργαζόμενους και στους συνταξιούχους. Διότι με τα μνημόνια ξέρετε πολύ καλά ότι όλα αυτά καταργήθηκαν. Το ΚΚΕ για την ανακούφισή τους επανακαταθέτει αυτή την τροπολογία για επαναφορά του επιδόματος Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας, δηλαδή 13ου και 14ου μισθού για τους εργαζόμενους και 13ης και 14ης σύνταξης για τους συνταξιούχους. Κάτι για το οποίο οι υπόλοιποι εδώ μέσα τσιμουδιά. Ευχαριστώ πολύ.